Γεια σας, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την ΙΜΟΠ για αυτή την πρωτοβουλία. Κύριε Γιαννόπουλε, θέλετε να συστηθείτε στους συναδέλφους σας. Γεια σας, ακούσαν ο Γιαννόπουλος Σταύρος. Είμαι από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Δεν θέλω να πάω. Είμαι επιμελητής Β. Και πήγα μαζί με τον κύριο Νταντάκα, ο οποίος είναι στην Κύπρο, εργάζεται αυτή τη στιγμή, στο νοσοκομείο της Λεμεσού. Η εμπειρία μας δεν φαίνεται πολύ καλά τα χρώματα. Γίνεται και καλύτερο χρώμα. Είναι από το Μόναχο. Εδώ έχουμε το Δημαρχείο, έτσι χαρακτηριστικό του Μονάχου. Τι πατάμε. Η κλινική είναι το Ludwig Maximilian University, Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική του Μονάχου. Διευθυντής είναι ο καθηγητής Christian Stiff, τον βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία. Πρόκειται για ένα πραγματικά πολύ μεγάλο νοσοκομείο. Πολλά κρεβάτια, 3 κλινικές, 10 ειδικοί χειρουργοί, ειδικοί χειρουργοί για βοηθή και 15 ειδικευόμενοι. Εκείνο που μας εντυπωσίασε πραγματικά ήταν η πολύ μεγάλη οργάνωση, καμία χρονική καθυστέρηση, όλα δουλεύουν στη Γερμανία ρολόι. Οι φωτογραφίες που έχω βάλει, η πρώτη είναι τα χειρουργεία. Αυτές οι μεταλλικές πόρτες οι ατελείωτες είναι οι χειρουργικές αίθουσες, οι οποίες παραμένουν κλειστές. Ανοίγουν, μπαίνει ο ασθενής, βγαίνει ο επόμενος, δεν υπάρχει καθόλου χρονική καθυστέρηση. Η είσοδος των χειρουργείων από κάτω. Και τα τάκα σας έβαλα λίγο πιο μικρό για να μην σας εκθέσω στο βάρος. Και εκείνο θα ήθελα να τονίσω. Πολύ πλάκα, έτσι. Πίσω πάει. Πόσοι παρακολουθούν κάθε χειρουργική επέμβαση. Δηλαδή είναι ένα νοσοκομείο που πραγματικά βοηθάει στην εκπαίδευση και της Γερμανίας και της Ευρώπης γενικότερα. Οι χειρουργοί έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία, πολλά χειρουργεία κάθε μέρα από τον καθένα με τη δικιά του εξειδίκευση. Ο καθηγητής ο Στιφ, ριζικές προσδεκτομές ανοιχτές 3-4 καθημερινώς. Τη μέρα που ήταν η επίδειξη για τις μερικές νεφρεκτομές έγιναν 4 από τον ίδιο χειρουργό, τον κύριο Στάλερ, δεν τον ξέρω, τον αναφέρω, αλλά έκανε 4 πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ καλά. Το Da Vinci είναι μέσα στο πρόγραμμα της κλινικής και οι Γερμανοί συνιστούν ότι είναι για διαφημιστικούς λόγους, η πολλή δουλειά βγαίνει με το ανοιχτό χειρουργείο. Εκείνο που μας εντυπωσίασε είναι πώς δουλεύει το ιδιωτικό και το δημόσιο ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο με πολύ καλά αποτελέσματα. Και ο καθηγητής Steve είναι ο πρώτος που εφάρμοσε τη φωτοδυναμική θεραπεία για τον καρκίνο της κύστεως. Αν θέλει κάποιος να παρακολουθήσει φωτοδυναμική διάγνωση και θεραπεία. Και τώρα κάνει πρωτόκολλα εφαρμογής για εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη. Τι μας φάνηκε χρήσιμο είναι αυτό που είπαν όλοι οι συνάδελφοι. Είναι η γνωριμία που μπορεί να κάνει κανείς με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να του φανούν χρήσιμοι μετά, είτε για θέμα μετεκπαίδευση, συνεργασία σε εργασίες ή σε κάποιο πρωτόκολλο ή οποιοδήποτε άλλη ουρολογική βοήθεια. Και εκείνο που οφείλω να ομολογήσω, παρόλο ότι οι Γερμανοί ήταν λίγο ψυχροί απέναντί μας, έτσι ήμασταν σαν το διάολο, ήταν όταν είχε σκάσει το θέμα της χρεοκοπίας, ήταν λίγο ψυχροί. Το θέμα είναι ότι ο σεβασμός που δείχνουν στον άνθρωπο και στην αξιοπρέπειά του, έτσι και στα εξωτερικά ιατρία και στο χειρουργείο, πώς το φροντίζουν, το προσέχουν, είναι αξιομνημόνευτος. Αξίζει να το δει κανείς, δηλαδή. Πολλά like στο Eurotour, επειδή μπαίνει και στο Facebook. Συμμετοχή, ναι, είναι καλή εμπειρία. Θα δείτε πράγματα, θα μάθετε πράγματα, μπορεί να βοηθηθείτε και όποιος κάποιοι συνάδελφοι μπόρεσε να μείνουν στα μέρη που πήγαν, έτσι και εμάς ο καθηγητής Steve. Μας πρότεινε, αν κάποιος έχει την πολυτέλεια για 2-3 μήνες, μπορεί να έρθει με δωμάτιο που θα μας καλύψει, να μάθει το χειρουργείο που επιθυμεί, τη ριζική προστατεκτομή, παραδείγματος χάρη, που ήθελε ο κύριος Νταντάκας. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη παρουσίαση είναι από το Guy's Hospital στο Λονδίνο. Καλησπέρα σε όλους από τη σειρά μου. Είμαι ο Αβακιάνο Ραφή.
Μαζί με τον Χρήστο τον Κυράτσα πήγαμε στο Guy's Hospital στο Λονδίνο. Εγώ αυτή τη στιγμή εργάζομαι στο Τζάνιο νοσοκομείο του Πειραιά. Ενώ ο Χρήστος ο Κυράτσας είναι από τους συναδέλφους που εξακολουθεί και βρίσκεται εκεί. Όχι στο Λονδίνο, είναι στο Μάντσεστερ. Συνεπώς αποτελεί και την απόδειξη ότι στο πρόγραμμα αυτό τουλάχιστον ένας από τους δυο μας παρέμεινε εκεί. Στο Guy's του Λονδίνου ο υπεύθυνος του προγράμματος και καθηγητής ήταν ο καθηγητής Dasgupta, ένας πραγματικά χαρισματικός άνθρωπος και καταπληκτικός χειρουργός. Το Guy's του Λονδίνου είναι ένα νοσοκομείο που τα τελευταία χρόνια με την συγχώνευσή του, μία λέξη που την ακούμε πολύ συχνά το τελευταίο καιρό, με το St. Thomas και το King's College, ουσιαστικά αποτελούν ίσως το πιο μεγάλο υγειονομικό σχηματισμό στη χώρα. Η υποδομή, η ξενοδοχειακή υποδομή, οι αίθουσες, οι χώροι είναι για, μιλάμε για ένα πρόσφατα ανακοινισμένο νοσοκομείο. Η κλινική έχει προδιαγραφές ξενοδοχείου, αδικούνται οι φωτογραφίες, είναι πολύ καλύτερες χρωματικά. Είναι μια μεγάλη κλινική. Αυτό που μας έκανε εντύπωση σε πρώτη φάση είναι ότι η πτέρυγα έχει δύο πτέρυγες ανδρών και γυναικών. Δίνουν μεγάλη βαρύτητα σε αυτό, στο να μην υπάρχουν θάλαμοι στην ίδια πτέρυγα, ανδρικές και γυναικείοι θάλαμοι. Μια πρωτοποριακή διαδικασία που έχει εισαγάγει ο καθηγητής Dasgupta είναι η one day procedure, είναι μια διαδικασία όπου σε συγκεκριμένα ραντεβού 2 με 3 φορές την εβδομάδα ένας άρρωστος μπορεί να έρθει στο νοσοκομείο και να ολοκληρώσει από την αρχή μέχρι το τέλος τα πάντα, να μπει, να κάνει ό,τι χρειάζεται από την λήψη του ιστορικού, από την κλινική εξέταση, διαγνωστικό έλεγχο, τα πάντα, και αν μπορεί και την ίδια ακριβώς στιγμή να εισαχθεί στην κλινική και να διεκπαιρεωθεί. Είναι ένα project πολλών εκατομμυρίων pounds, όπως μας είχε εξηγήσει ο καθηγητής. Το είδαμε να δουλεύει, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Η καθημερινή λειτουργία των χειρουργείων, το ρομπότ όπου για πρώτη φορά τουλάχιστον εγώ έβλεπα Da Vinci με 2 θαλαμίσκους, όπου ο ένας είναι του εκπαιδευτή και ο άλλος του εκπαιδευόμενου, ταυτόχρονα μπορούν να λειτουργήσουν και οι δύο, αλλά ανά πάσα στιγμή με το πάτημα ενός πεντάλ αναλαμβάνει ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος εναλλάσσεται μαζί του, πραγματικά εντυπωσιακό. Πολλοί κόσμος στο χειρουργείο που μπορεί να παρακολουθεί, να καταγράφονται τα πάντα. Ένα simulation εργαστήριο το οποίο βρίσκεται σε κάποιον από τους ορόφους της κλινικής, όπου κάποιος από τους ειδικευόμενους ή όλοι ή όποτε μπορούν και έχουν την ευκαιρία πηγαίνουν και εκπαιδεύονται, βλέπουν δηλαδή σε simulation, έχουν τα κλειδιά, είναι αποκλειστικά ουρολογικής χρήσης. Καταπληκτικό, εμάς μας ξενάγησε ένας φοιτητής ιατρικής 5ου έτους, ο οποίος μπροστά μας έκανε διαδερμική παρακέντηση τοποθέτηση νευροστομίας σε ελάχιστα λεπτά, εντυπωσιακό πραγματικά. Holmium laser, επίσης σε καθημέρα πρακτική. Τι μας φάνηκε χρήσιμο. Ουσιαστικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για την Ελλάδα είναι λίγο παράτερο, νιώθει κανείς λίγο άβολα όταν βρίσκεται στο εξωτερικό, ανάμεσα σε διακεκριμένους συναδέλφους που τους περιγράφουν και τα γνωστά συγγράμματα. Και μόνο η αίσθηση της επαφής ότι μπορεί κανείς να ανήκει μέρος σε αυτή την οικογένεια, η αίσθηση των χώρων, τα debates που παρακολουθήσαμε με τις αίθουσες, με τις οπτικοακουστικές συνδέσεις, με το χειρουργείο και η συγκυρία που είχαμε εμείς την εβδομάδα αυτή να ανακηρυχθεί ο καθηγητής από το Μάντσεστερ, ο κύριος Noel Clark, επίτιμος καθηγητής στο Guy's, ήταν επίσης μια ευκαιρία. Ένας χαρισματικός χειρουργός και αυτός ο οποίος μας έδειξε σε live σύνδεση με την αίθουσα δικές του τεχνικές. Για το αν πρέπει κανείς να συμμετέχει στο Eurotour, σαφώς και ναι. Ακόμα και στο ενδεχόμενο του κάποιος έχει την δυνατότητα να πάει και για άλλους δικούς του προσωπικούς λόγους στο εξωτερικό, προσφέρει τη δυνατότητα να γνωρίσει καινούργια άτομα, καινούργιες φιλοσοφίες, καινούργιες τεχνικές, να γνωρίσει ένα άρτια εξοπλισμένο και στελεχωμένο σύστημα, να δει καινούργιους ορίζοντες και νέους δρόμους και πάνω απ' όλα μια επίσκεψη στο Λονδίνο ποτέ δεν ενόχλησε κανέναν. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ.